Χαρακτηρίστηκε το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Σερών με απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις μεταφορές, κύριου Μιχάλη Παπαδόπουλου. Ο Δήμος Σερών έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του ΣΒΑΚ και των παρεμβάσεων που προβλέπονται στην πρόταση που έχει υποβάλει στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον κινητικότητας στην πόλη. Η νομοθεσία του ΣΒΑΚ, το οποίο υπογράφτηκε από το Υπουργείο Υποδομών και από τον κύριο Καραμαλή, που θα ήθελα να εκφράσω την ευχαριστία μου, γιατί πράγματι ανταποκρίθηκε όπως πάντοτε άμεσα στο σχέδιο που είχε εκπονηθεί από τον Δήμο Σερών και από τα στελέχη του Δήμου Σερών, και εγκρίθηκε σαν ένα από τα πρώτα ΣΒΑΚ τα οποία βγαίνουν στην Ελλάδα. Το ΣΒΑΚ του Δήμου Σερών δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και προωθεί ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού, το οποίο είναι ικανό να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τα προβλήματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού σε αστικές περιοχές με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Συσέρεσε ένα τεράστιο πρόβλημα θέσεων παρκαρίσματος. Είναι κάτι το οποίο είναι μια παθογένεια, όχι μόνο της πόλης των Σερών και των περισσότερων ελληνικών πόλεων, βάσει της ανάπτυξης που έχουν γίνει. Οι πεζοδρομίζες ενέτειναν αυτό το πρόβλημα. Στο πρόγραμμα αυτό του ΣΒΑΚ έχουμε συγκεκριμένες λύσεις σε βάθος φυσικά δεκαετίας για την επίλυση και αυτού του θέματος. Σε πρώτη φάση, η ανάπτυξη ποδοδρόμων, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών μετακινήσεων είναι αυτή που θα δώσει μία πρώτη ανάσα. Από εκεί πέρα όμως εργαζόμαστε και για το κομμάτι της εξέβρεσης θέσεων πάρκινγκ για την πόλη των Σερών. Επομένως, τα επόμενα 10 χρόνια θα δούμε ίσως και ένα πάρκινγκ. Όχι, εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα είναι 10 χρόνια, θα είναι μέσα σε αυτό το διάστημα, πολύ πιο σύντομα. Μεταξύ άλλων, στο ΣΒΑΚ του Δήμου Σερών προβλέπονται δράσεις για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης και στάθμευσης, τη βελτίωση των υποδομών των ΑΜΕΑ, την προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών, διαμόρφωση και βελτίωση των πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, την προώθηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών, τη διαμόρφωση και βελτίωση των πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων, την προώθηση εναλλακτικών καυσίμων, τον εξυγχρονισμό δημοτικού στόλου και δημοτικού φωτισμού και τις έξυπνες εφαρμογές. Όλες οι παρεμβάσεις που γίνονται, όλα τα έργα τα οποία κάνουμε, όλες οι προτάσεις που υποβάλλουμε, όλα αυτά τα οποία εγκρίνονται για τις ΣΕΡΕΣ έρχονται να κουμπώσουν σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχουμε υποβάλει και έχει εγκριθεί. Και είναι απαραίτητο το πρόγραμμα αυτό και για μελλοντικές χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή κάποιος δήμος που δεν έχει ΣΒΑΚ δεν μπορεί να μπει σε χρηματοδοτήσεις, πάνω από 30.000 όπως λέμε δήμους. Άρα εδώ εμείς είμαστε εντάξει, είμαστε από τους πρωτοπόρους και φυσικά αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των πολιτών για τα επόμενα χρόνια. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Κώστας Καραμαλής, δήλωσε: ένας από τους πρώτους στόχους που θέσαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που θέτει τις βάσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της κινητικότητας της πόλης. Έτσι, με τον νόμο για τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ανοίξαμε ουσιαστικά το δρόμο για τους Δήμους όλης της χώρας, ώστε να καταρτήσουν το δικό τους σχεδιασμό που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε κάθε μελλοντική παρέμβαση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, λοιπόν, που σήμερα ήρθε η σειρά της έγκρισης του ΣΒΑΚ του Δήμου Σερών. Πλέον η πόλη των Σερών διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει τα βήματα και τις ενέργειες που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος τα επόμενα χρόνια στο τομέα των υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές και την κινητικότητα. Η συνεργασία μας εξάλλου με τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσάφη είναι πάντοτε γόνιμη και παραγωγική, και χαίρομαι που υπό την καθοδήγησή του ολοκληρώθηκε τόσο σύντομα το ΣΒΑΚ Σερών. Άλλωστε, μοιραζόμαστε και οι δύο το ίδιο όραμα να γίνουν οι ΣΕΡΕΣ μια πόλη πιο σύγχρονη, πιο ανθρώπινη, πιο προσβάσιμη σε όλους.